Από τώρα μου την έστειλε ο Νίκος για τις εκλογές και τους αριθμούς εκλογέων. Έχουμε τελειώσει και με τις ενστάσεις. Κύριε Βασιλείου, καλημέρα. Έλα να σας ακούσω λίγο. Ξαναπείτε με ένα καλημέρα, κάνουμε μια προσπάθεια. Α, μπράβο, τώρα μια χαρά. Καλημέρα, καλή. Ναι, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε τους αριθμούς των εκλογέων, έχουμε τις ενστάσεις που έχουν λάβει τέλος και όσοι θα πάνε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Τώρα είναι μας έχουν μείνει υποψήφοι, να δούμε πότε θα κλειδώσουν και ποιοι θα είναι τελικά. Έχουμε αύριο την υποβολή υποψηφιότητων για τις ευρωεκλογές που θα λάβει η χώρα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι. Mm-hmm. Θα υποβληθούν στο Κεντρικό Έφορο Εκλογών, στο Συνεδριακό Ομοίων Κέντρο. Και την επόμενη μέρα θα υποβληθούν υποψηφιότητες στους εφόρους εκλογής, δηλαδή στην κάθε επαρχία, για τις δημοτικές εκλογές και τους πρόεδρους των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, καθώς και για τις εκλογές που αφορούν τα μέλη των σχολικών εφορίων. Και ολοκληρώνεται η διαδικασία της υποβολής τη Δευτέρα, 29 Απριλίου, με την υποβολή υποψηφιότητων για τα κοινοτικά συμβούλια. Μάλιστα. Η κάθε διαδικασία προβλέπει 24 ώρες για υποβολή τυχών εστάσεων εναντίον των εγγράφων υποβολής υποψηφιότητας. Και στη συνέχεια ξεκινά άμεσα για την κάθε διαδικασία η εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Τα οποία θα τα έχουμε πότε, κύριε Βασιλείου? Θα έχουμε δείγματα 24 ώρες μετά την κάθε διαδικασία. Α, ωραία. Άρα από μεθαύριο θα ξεκινήσει. Ολοκληρώνονται και οι περιόδους των εστάσεων. Άρα θα έχουμε μεθαύριο το πρώτο. Το πρώτο έντυπο. Το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των εκλογών, βλέπω εδώ τα σύνολα. Το σύνολο που έχουμε για φέτος, 706.570. Ναι. Ναι, είναι ένας μεγάλος αριθμός, διότι περιλαμβάνει διάφορους εκλογικούς καταλόγους. Σωστό. Έχουμε τον μόνιμο εκλογικό κατάλογο που είναι οι Κύπροι που ψηφίζουν για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που αφορούν αυτές οι εκλογές. Έχουμε τον ειδικό εκλογικό κατάλογο των Ευρωπαίων πολιτών που δήλωσαν για να ψηφίσουν για τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε ακόμα έναν κατάλογο για τους Ευρωπαίους που αφορά τις ευρωεκλογές. Διευκρινίζεται ότι αν κάποιος ψήφισε σε ένα από τους δύο, θα πάρει μόνο τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια. Αν κάποιος υπόβαλε αίτηση και γράφηκε και στους δύο, θα πάρει όλα τα ψηφοδέλτια που αφορούν αυτές οι εκλογές. Και τέλος έχουμε τον ειδικό εκλογικό κατάλογο των Τουρκοκυπρίων που ψηφίσουν για τις εκλογές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μόνο για τις ευρωεκλογές. Μόνο για τις ευρωεκλογές. Οι υποψήφοι θα είναι περί τις 10.000 από ό,τι υπολογίζετε? Υπολογίζω να είναι πολύ περισσότεροι. Τα αξιώματα είναι πέραν των 3.200 αξιώματα. Οπότε ο αριθμός των υποψηφίων θα είναι πολλαπλάσιος. Αλλά αυτό θα πρέπει να διαφανεί. Γιατί επειδή είχαμε βάλει ένα αριθμό 10.000, άρα θα είναι πολύ περισσότεροι. Άρα να μην περιμένουν όλους να τους καλέσουμε. Άρα καλά είπα το πρωί ότι δεν μπορούμε να σας καλέσουμε όλους στις εκπομπές μας. Για παράδειγμα, για μια θέση αντιδημάρχου σε δημοτικό διαμέρισμα, αν έχω ακούσει ότι θα έχουμε 8 υποψηφιότητες. Ναι. Μα κάπου αλλού δεν είχαμε και 14. Ναι. Άρα αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ποια είναι η πιο μεγάλη πρόκληση τώρα που... γιατί έχουν μείνει 47 μέρες. Τις μετράτε αντίστροφα εσείς, τις μετράμε και εμείς μαζί σας. Ουσιαστικά τώρα αυτή την εβδομάδα και τη Δευτέρα που ακολουθεί πρέπει να ολοκληρωθούν διαδικασίες υποβολής των υποψηφιότητων. Ήταν μια μεγάλη διαδικασία και με τους επάρχους που έγινε, διότι πρέπει να όλες αυτές οι υποψηφιότητες, οι περισσότερες τουλάχιστον για τα δημοτικά συμβούλια και για τις ευρωεκλογές, όλες πέρασαν από προέλεγχο. Οπότε δεν είναι διαδικασία μόνο μιας ημέρας, έγινε ολοκληρή προεργασία προηγουμένως. Προχωρούμε μετά, ουσιαστικά μπαίνει στη δίνη των εκλογών των υπογραφείων στη συνέχεια, Σωστό. Που θα υπομειστεί το μεγάλο έργο της εκτύπωσης των ψηφοδελτίων. Οι επάρχοι έχουν μετά να διαχειριστούν το έργο της στελέχωσης, δηλαδή να κατανέμουν τον κόσμο στα εκλογικά κέντρα, και τα οποία θα καθοριστούν τώρα στη συνέχεια, αφού οριστικοποιήθηκαν και εκλογικοί κατάλογοι. Mm-hmm. Και αναμένουμε όπως μέχρι τις 30 οριστικοποιηθούν και τα κέντρα στα οποία θα έχουμε εκλογές. Ουσιαστικά να διαφανεί ποιες κοινότητες δεν θα έχουν εκλογές, ανάλογα με τις υποψηφιότητες. Και μετά είμαστε στην τελική ευθεία ουσιαστικά για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 9 Ιουνίου.
Λοιπόν, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Βήμα-βήμα προχωράμε μαζί σας, να πω εγώ, κύριε Βασιλείου, πραγματικά και για τις ενημερώσεις του κόσμου και για την πληροφόρηση και για να μάθουμε πώς θα ψηφίσουμε σε αυτά τα ψηφοδέλτια που θα μας δοθούν. Θα τα δείξουμε, θα τα ξαναδείξουμε, γιατί πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος όσες φορές και να χρειαστεί, έτσι ώστε αυτός που θέλει να πάει και να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα να μπορεί να το κάνει με μια περισσότερη ευκολία, αν μου επιτρέπεται ο όρος, από την στιγμή που θα είμαστε όλοι μαζί σαν μια ομάδα για να τα δείξουμε όλα, να μάθουμε κι εμείς. Έτσι. Πολύ ευχαριστώ στη διάθεση σας και ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε για να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Σωστό. Διότι είναι εκλογές καινούργιες. Πρόκληση. Είναι εκλογές πρόκληση. Καλά είπατε. Είναι εκλογές πρόκληση. Είναι και καινούργιες εκλογές για τον κόσμο. Πρέπει να ενημερωθεί για να μπορέσει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βασιλείου. Καλή συνέχεια.